Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ράμος από την 4 Hoteliers και σήμερα θα μιλήσουμε για το rebranding και το reposition στα ξενοδοχεία. Τι είναι το branding? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Το branding, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με μια φράση, είναι η προσωπική αντίληψη που έχουν όλοι οι φιλοξενούμενοι μας, οι μελλοντικοί μας επισκέπτες ή και συνεργάτες μας για την επιχείρησή μας από τα μηνύματα που είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα προσλαμβάνουν. Όταν λοιπόν μιλάμε για branding, εννοούμε το χτίσιμο της λογικής αυτής αντίληψης του πώς θέλουμε να μας βλέπουν τόσο οι ταξιδιώτες όσο και οι τρίτοι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διαδικασία που χρειάζεται όραμα, γνώσεις, σχεδιασμό αλλά και εμπειρία για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν όμως διαπιστώνουμε ότι οι προσδοκίες των πελατών μας διαψεύδονται ή δεν προσλαμβάνονται όπως θα θέλαμε, τότε χρειαζόμαστε το rebranding. Τι είναι το rebranding, πότε πρέπει να το κάνει ένα ξενοδοχείο και γιατί? Το rebranding είναι κυρίως ένα εργαλείο marketing, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς με μικρές και συνεχόμενες παρεμβάσεις όταν αντιλαμβανόμαστε μια μετατόπιση αγοράς, για παράδειγμα προς κάποια νέα τάση ή όταν διαπιστώνουμε ότι δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες rebranding. Θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω ότι πολύ συχνά συναντάμε τη λανθασμένη εντύπωση πως το rebranding θα αλλάξει δομικά την λειτουργία της επιχείρησης, είτε αυτό αφορά τις υπηρεσίες είτε τα προϊόντα. Το rebranding είναι ένα καλό και αποτελεσματικό εργαλείο, παρόλα αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι εργαλείο δομικών αλλαγών. Το rebranding είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προσδοκία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και εντός της επιχείρησης στοχευμένα, είτε για να ανακοινώσουμε νέες αλλαγές ή και υπηρεσίες, είτε για να ξαναθυμίσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ώστε να προσελκύσουμε στελέχη υψηλού επίπεδου, είτε ακόμα και να ελέγξουμε σε εσωτερικό επίπεδο την αποδοχή ή όχι μια στροφή που θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να μπορούμε να διαβάζουμε την αγορά και να οδηγούμε τις εξελίξεις, τότε πρέπει υποχρεωτικά να γίνει όταν αντιληφθούμε ότι η εικόνα της επιχείρησης, τα μηνύματα που εκπέμπουμε, δεν φτάνουν ή προσλαμβάνονται λάθος από την αγορά. Σαν πρακτικό κανόνα, πάντως, θα λέγαμε ότι κάθε 3-4 χρόνια είναι αναγκαίο να επιχειρούμε ένα μικρή και μεγαλύτερη κλίμακα rebranding. Τι είναι το repositioning και πώς ορίζεται στην ξενοδοχειακή αγορά? Το reposition είναι μια διαδικασία και επεμβαίνει συνήθως σε όλους τους τομείς λειτουργίας ενός ξενοδοχείου. Είναι πολύ βαθιά και καταλυτική για κάθε επιχείρηση. Για να γίνει δε σωστά, απαιτείται ανάλυση της κάθε διαδικασίας σε βάθος και επανασχεδιασμός σχεδόν όλης της λειτουργίας της επιχείρησης. Και όχι μόνο, απαιτεί οπωσδήποτε τον επανασχεδιασμό της συνολικής στρατηγικής της επανατοποθέτησης του ξενοδοχείου στην αγορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στον ξενοδοχειακό χώρο, σε αντίθεση από το rebranding, το οποίο μπορεί να φέρει σε πέρας ακόμα και ένας εξειδικευμένος μαρκετής σας. Τι μπορεί να επιτύχει ένα ξενοδοχείο μέσω του repositioning του στην αγορά? Πότε είναι κατάλληλη περίοδος για κάτι τέτοιο? Το repositioning είναι μια λεπτή χειρουργική διαδικασία και πρέπει να γίνεται ότι όταν αντιληφθούμε ότι ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακά του. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, μόλις γίνει κατανοητό ότι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κινδυνεύει η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ο ουσιαστικός σκοπός του repositioning είναι να βελτιώσει όλες εκείνες τις λειτουργίες της επιχείρησης που σε βάθος χρόνου θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της. Όσο πιο οργανωμένες, λεπτομερείς και δοκιμασμένες είναι οι παροχές και οι διαδικασίες της επιχείρησης, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη για repositioning. Επομένως, αν κάτι έχει στηθεί εξ αρχής σωστά, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μην χρειαστεί repositioning. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να διαπιστώσουμε ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, τότε είναι δεδομένο ότι απαιτείται repositioning. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή δυστυχώς δεν σου επιτρέπει να μάθεις από τα λάθη σου. Αν όμως σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, τότε τα αποτελέσματα είναι πραγματικά θεαματικά και μπορούν να αλλάξουν το μέλλον και την πορεία της επιχείρησης. Φυσικά προς το καλύτερο. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ξενοδόχος και πώς θα καταφέρει να έχει τα μέγιστα αποτελέσματα? Επειδή το repositioning είναι μια δουλειά δομικών αλλαγών, για να έχει επιτυχία πρέπει να φτάσει στον πυρήνα της λειτουργίας της επιχείρησης. Θα έλεγα ότι ο ξενοδόχος πρώτα θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων, όπως «Χρειάζομαι πραγματικά repositioning? Ξέρω πώς να το κάνω? Είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να το κάνω? Είμαι σε θέση να το κάνω μόνος μου ή θα χρειαστώ βοήθεια? Έχω προσδιορίσει συγκεκριμένους στόχους? Έχω λεπτομερώς σχεδιάσει και κοστολογήσει τι πρέπει να αλλάξει και σε τι βάθος χρόνου?
Έχω θέσει τις προτεραιότητες μου σωστά? Ξέρω πώς να ελέγξω τη διαδικασία σε κάθε στάδιο? Αν όχι, τότε ποιος θα το αναλάβει και τι προσόντα πρέπει να διαθέτει? Sales versus concept. Πού πρέπει να εστιάσει ο ξενοδόχος για να καταφέρει το σωστό repositioning του ξενοδοχείου του? Μήπως τελικά ο συνδυασμός αυτών είναι και ο πιο σωστός? Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ το ένα απέναντι στο άλλο. Το αντίθετο, μάλιστα. Οι πωλήσεις είναι αυτές που κρατάνε στη ζωή μια επιχείρηση και επομένως είναι αυτές που καθορίζουν την πορεία μιας επιχείρησης. Η ύπαρξη concept είναι ένα θετικό στοιχείο που, εφόσον το αξιοποιήσουμε σωστά, βοηθάει πολύ στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά μας. Σε βάθος χρόνου, βέβαια, που πρέπει να είναι και το τελικό ζητούμενο για κάθε επιχείρηση. Πείτε μας 3 do's και 3 don'ts για το rebranding και το repositioning των ξενοδοχείων. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι γνωρίζετε απόλυτα τι σημαίνει rebranding και τι σημαίνει repositioning και τι πραγματικά χρειάζεται το ξενοδοχείο σας. Αν χρειάζεται κάποιο από τα δύο ή και τα δύο, βεβαιωθείτε ότι αυτός που θα το αναλάβει έχει τόσο τη γνώση όσο και την εμπειρία να το φέρει εις πέρας. Διατηρήστε ό,τι αντικειμενικά έχει γίνει σωστά και για ό,τι πρέπει να διορθωθεί, θέσετε εξ αρχής συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν. Αν δεν γνωρίζετε τι πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας, μην επιχειρήσετε κανένα από τα δύο και ειδικότερα το repositioning. Καθώς και τα δύο είναι χρονοβόρες, επαναλαμβανόμενες και κοστοβόρες διαδικασίες. Εάν δεν έχετε σχεδιάσει λεπτομερώς και κοστολογήσει τι πρέπει να αλλάξει, σε τι βάθος χρόνου, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί η επιχείρηση σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν. Το πιο σημαντικό όμως όλων, μην αγνοείτε τα σημάδια. Για παράδειγμα, η απώλεια σημαντικών μερίδιων αγοράς ή καταγραφή ζημιών ή και ακόμα η αδυναμία προώθηση του προϊόντος παρά μόνο από χαμηλές τιμές είναι ένα είδος καμπάνας που πρέπει να σας αφυπνίσουν άμεσα. Μην περιμένετε να φτάσει η επιχείρηση σε σημείο που η κατάσταση δεν θα μπορεί πλέον να αναστραφεί. Αυτές ήταν 7 ερωτήσεις για τον branding και το repositioning των ξενοδοχείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της 4Hoteliers στο description αυτού του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι της Hotelier Academy. Είμαι ο Δημήτρης Ράμος και σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.